σχετικά με το νομοσχέδιο που ήρθε προς ψήφιση και ψηφίστηκε χθες από την κυβέρνηση, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το ζήτημα της παράδοσης σε ιδιώτες βασικών τομέων και υπηρεσιών των Δήμων, της καθαριότητας, δηλαδή του ηλεκτροφωτισμού και του πρασίνου. Είναι τομείς στους οποίους υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από το ιδιωτικό κεφάλαιο, από τους εργολάβους να επενδύσουν εκεί πάνω. Και ως γνωστόν η επένδυση αυτή δεν θα γίνει γιατί δεν αποσκοπούν στο κέρδος, το κέρδος αποσκοπούν και αυτό τι σημαίνει, ότι θα μειώσουμε τους μισθούς, θα κάνουμε απολύσεις, θα δουλεύουμε σε συνθήκες γαλέρας, χωρίς εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα, χωρίς μέσα δομικής προστασίας, χωρίς βαρέα υγιεινά, όπως επίσης προβλέπει το νομοσχέδιο. Και φυσικά ταυτόχρονα τα δημοτικά δεν θα εκτοξευθούν, διότι ο Δήμος θα πρέπει να πληρώνει για όλα αυτά, ενώ θα είναι στα χέρια ιδιωτών. Θα παραδοθούν δηλαδή και, αυτοί οι τομείς στο κεφάλαιο, στο μεγάλο κεφάλαιο. Τίθεται ένα ζήτημα επί του ψηφίσματος. Ο τίτλος είναι νομίζω η ουσία στην οποία θα έπρεπε να σταθούμε, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης οφείλει να υπερασπίσει το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου και να εκφράσει την αντίθεσή του σε κάθε μορφή, ιδιωτικοποίηση στις υπηρεσίες του. Απλά θέλω έναν σχολιασμό. Ουσιαστικά αντιλαμβάνομαι ότι το συγκεκριμένο ψήφισμα είναι αυτό που έχει έρθει από την ΠΟΕΟΤΑ και δεν είναι κάποια απόφαση του Συλλόγου των Εργαζομένων εδώ, δηλαδή δεν έχει διαμορφωθεί από κάποια γενική συνέλευση. Είναι αυτό που έχει ειδικά. Πρέπει να σχολιάσουμε δύο-τρία ζητήματα πάνω στο ψήφισμα που συζητάμε. Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι η κεντρική διοίκηση θα σεβαστεί το αυτοδιοίκητο στους Δήμους. Άλλωστε η κεντρική διοίκηση μέχρι σήμερα με όλους τους νόμους καλλιγράφει, κλειστέρει και τα σχετικά δείχνει ότι δεν σέβεται το αυτοδιοίκητο, εξούτου το οικονομικό παρατηρητήριο, το ότι οι αποφάσεις κόβονται αν δεν αρέσουν, στους σχετισμένους προϋπολογισμοί. Άρα για ποιο αυτοδιοίκητο μιλάμε. Ναι, συμφωνούμε απόλυτα να στερεοποιηθούν οι υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό για να μην υπάρχει και φυσικά με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και επαρκή χρηματοδότηση για να υπάρχει και υλικοτεχνική υποδομή, για να μην χρησιμοποιηθεί σαν δικλίδα, σαν αφορμή να πούμε ότι επειδή δεν έχουμε εργαζόμενους, επειδή δεν έχουμε τα μέσα να δώσουμε σε ιδιώτες, όπως δηλαδή προέβλεπε ο νόμος που ισχύει μέχρι σήμερα το 2011, να αιτιολογήσουμε δηλαδή να πούμε ότι επειδή εμείς φτάσαμε τις υπηρεσίες εδώ που τις φτάσαμε, ακολουθώντας αυτές τις πολιτικές, να τις δώσουμε τώρα σε ιδιώτες γιατί δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε. Δηλαδή είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό, στο να δοθούν. Και ένα ζήτημα που παίρνει, γιατί φυσικά και στηρίζουμε τις κινητοποίησεις των εργαζομένων, έχουμε συνολικά αντίθεση σαν παράταξη στο πολυνομοσχέδιο, όχι μόνο στο συγκεκριμένο άρθρο, αλλά συνολικά στα ζητήματα που βάζει το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο. Όμως θεωρούμε ότι δεν τίθεται θέμα διαλόγου της κεντρικής διοίκησης με την ΚΕΔΕ και τους υπόλοιπους φορείς, γιατί ουσιαστικά και η ΚΕΔΕ συμφωνεί σε αυτές τις κατευθύνσεις. Προτάσεις της ήταν έτσι και αλλιώς και στο παρελθόν, από όσο γνωρίζω, έχουν αποτελέσει. Και οι εργαζόμενοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη στα χέρια τους και ότι πρέπει με τους αγώνες να εναντιωθούν σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς. Δεν είναι ζήτημα για μας το να είναι αιτιολογημένη η απόφαση, δηλαδή και να είναι αιτιολογημένη μια απόφαση για να δοθεί σε ιδιώτες. Δεν θα την εγκρίνουμε ποτέ ως παράταξη, διαφωνούμε κάθετα. Επομένως, δεν συμφωνούμε με το να επικαλεστούμε απλά το άρθρο αυτό του νόμου του 2011 ότι να κάνουμε χρήση με δουλευμένη απόφαση. Διαφωνούμε κάθετα με το να δοθούν αυτοί οι τομείς οι ιδιώτες και εκφράζουμε την αντίθεσή μας και στο προνομοσχέδιο και σε αυτή την επιχειρούμενη προσπάθεια που γίνεται. Θεωρούμε ότι πρέπει να εκφραστεί συνολικά η αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου σε αυτό, να πάρουμε θέση παρατάξει, να το προσπαθούν ξεκάθαρα.